Στα της κακοκαιρίας τώρα, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Ανανδρανιστάκη. Είναι υποδιοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε αμιγώς στα της Κρήτης, θα ήθελα να μας κάνετε μία αναφορά σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σφυροκόπησαν κυριολεκτικά με μανία την Αττική. Είχαμε σοβαρότατα προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Μία κακοκαιρία που αποδείχθηκε και φωνική και θέλω να σας ρωτήσω αν θα είναι δύσκολη και αυτή η νύχτα. Το κύριο τμήμα δηλαδή της κακοκαιρίας πέρασε, περνάει ή έχουμε ακόμα δρόμο? Ναι. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι η κακοκαιρία βρίσκεται πια στην περιοχή του Αιγαίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Μακεδονία και Θράκη, αλλά γενικά η τάση είναι να εξασθενήσει. Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν σκόρπιες καταιγίδες εδώ και εκεί, αλλά δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι πάμε για βελτίωση. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Στην Αττική, εχθές και σήμερα το πρωί, έπεσε αρκετό νερό. Το είπα, το ανέφερα και πριν στο ρεπορτάζ συναδελφό σας. Είχαν περίπου 150 χιλιοστά. Σε ένα δεκάωρο αρκετό ύψος βροχής, αν σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο στην Αττική πέφτουν περίπου 350 το χρόνο. Ευτυχώς είχε κάποια διάρκεια το φαινόμενο, αλλά πάντοτε στο νερό που έπεσε πραγματικά ήταν αρκετό. Τώρα, κατά τόπου στο νησί μας τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και σήμερα τα ξημερώματα, με ισχυρότατες βροχοπτώσεις, με κεραυνούς, με καταιγίδες. Θα ήθελα έτσι να μας δώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου. Σήμερα το πρωί είναι γεγονός ότι είχαμε αρκετές καταιγίδες αρκετά έντονες. Δηλαδή, η βροχόπτωση είχε πολύ μεγάλη ένταση, έφτανε περίπου τα 200 χιλιοστά την ώρα. Ευτυχώς δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Έτσι, για παράδειγμα, στα πεζά. Βρήκα ότι πέσαν περίπου 35 χιλιοστά νερού. Σε γενικές γραμμές πάντως, συνολικά αυτό το διήμερο, το μεγαλύτερο ποσό από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα ήταν στο Σφύλι, όπου φτάσαν τα 65 χιλιοστά. Αρκετή ποσότητα νερού για ένα διήμερο. Mm-hmm. Σήμερα πάντως η περιοχή που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο με τις καταιγίδες που είχαμε τις πρωινές ώρες. Η ένταση τώρα του φαινομένου, έτσι όπως το βιώσαμε εμείς, θεωρείται πρωτοφανής για την εποχή που διανύουμε? Κοιτάξτε, ήταν μεγάλη ένταση, είναι αλήθεια, αλλά όπως σας είπα, ευτυχώς δεν είχε πολύ μεγάλη διάρκεια και γι' αυτό δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Τα 200 χιλιοστά ανά ώρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ένταση βροχόπτωσης. Γενικά όμως θα έλεγα ότι αυτή την εποχή, μετά το καλοκαίρι, μετά την ξηρασία, τα συστήματα αυτά του καιρού που έρχονται μέσα από τη θάλασσα, επειδή έχουν αρκετή υγρασία, οι αέρες μας είναι αρκετά ζεστές, είναι συνηθισμένοι να δίνουν μεγάλα ποσά βροχής. Είναι γεγονός ότι αυτούς τους μήνες, εκεί το φθινόπωρο, συνήθως παρουσιάζονται τα πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα αναμένουμε ηπιότερα φαινόμενα, σωστά? Ναι. Θα έλεγα ότι στην Κρήτη και κυρίως στην Δυτική Κρήτη, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, μέχρι αύριο το μεσημέρι δεν αποκλείεται να έχουμε βροχές, ίσως και κάποιες μπόρες, όχι όμως κάτι για να είναι τρομακτικό, να μας ανησυχήσει. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται. Κυριακή και Δευτέρα θα είναι λίγο άστατος, δεν αποκλείεται το μεσημεράκι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες μπόρες στις ορεινές περιοχές, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Από Τρίτη μπαίνει ο βοριάς, μέχρι 7 βουφόρ, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία και ο βοριάς, όπως όλοι ξέρουμε, επηρεάζει αρκετά τη Βόρεια Κρήτη με συννεφιά και λίγες ασθενείς βροχές. Λύστε μας μία ακόμη απορία, για ποιο λόγο τα έντονα καιρικά φαινόμενα βαπτίζονται? Πώς γίνεται η επιλογή των ονομάτων? Αυτό είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται πια σε όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη έχει χωριστεί σε περιοχές. Εμείς μαζί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο αποτινούμε την ομάδα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ένας τρόπος να δίνουμε ονόματα για να επικοινωνούμε καλύτερα το φαινόμενο και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προς τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα ονομάτων που για το 2021-2022 τα έτη αυτά έχει ήδη σχηματιστεί. Είναι περίπου 20 ονόματα που έχουν επιλεγεί κατά σειρά από Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και το Ισραήλ. Mm. Το όνομα αυτό, το Μπάλος, έχει δοθεί από τους Κύπριους συναδέλφους, η Αθηνά από τους Έλληνες, το επόμενο που θα είναι Κάρμελ, έχει δοθεί από τους Ισραηλινούς.